Αυτό δεν το λέω για αντιπολιτευτικό λόγο. Νικημένος από τον COVID, άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή ο εκδότης και πρόεδρος του πολιτικού φορέα Ελευθεροί Άνθρωποι Γιώργος Τράγκας. Είχε εισαχθεί πριν από 10 ημέρες στο νοσοκομείο Σωτηρία, καθώς παρότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είχε εμβολιαστεί. Όχι μόνο τον παρακαλούσα, τον εκλιπαρούσα. Και είναι αδιανόητο πως ένα τέτοιος έξυπνος άνθρωπος δεν αποφάσισε να κάνει έγκαιρα αυτό που είναι το μοναδικό όπλο που διαθέτουμε σήμερα σε αυτή την τεράστια πανδημία. Δυστυχώς έβρισκε πάντα δικαιολογίες. Ο Γιώργος Τράγκας, ως επικεφαλής του πολιτικού φορέα Ελευθεροί Άνθρωποι, είχε βρεθεί στο Αρκαλοχώρι πριν από 2 μήνες για να βρεθεί στο πλευρό των σεισμοπλήκτων και να ενημερωθεί από τις τοπικές αρχές. Να σπεύσει ταχύτατα να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους περιμένει μια οδύσσια. Ένας βαρύς χειμώνας. Η υγεία του όλες αυτές τις μέρες παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση. Το πνευμονικό οίδημα οδήγησε στην άμεση διασωλήνωσή του από το πρώτο 24ωρο, ενώ ακολούθησαν καρδιολογικές επιπλοκές και υποβλήθηκε σε αγκιοπλαστική. Όμως 2-24ωρα αργότερα παρουσίασε και νεφρική ανεπάρκεια, η οποία έκανε τη μάχη των γιατρών άνηση και τη μοιραία κατάληξη αναμενόμενη.